Με συγκίνηση υποδέχθηκαν σήμερα οι πιστοί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας Σαχάκ Μασαλιάν. Στον αρχαιότερο ναό της Ευρώπης που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Δωριανό της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Σαχάκ Μασαλιάν είχε την ευκαιρία ανάμεσα σε μέλη της Αρμενικής Παροικίας στην Κρήτη να γιορτάσει τα ονομαστήριά του. Είναι μεγάλη τιμή για μας την πρώτη επίσκεψη σαν Πατριάρχης ο Σαχάκ Μασαλιάν, ο Πατριάρχης των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης, την κάνει στην πόλη μας, στην εκκλησία μας. Είμαι τρίτης γενιάς Αρμένιος εδώ και ο παππούς μου ήρθε από τη Μικρασιατική καταστροφή εδώ πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη συγκίνηση για μας. Στον ιστορικό ναό το παρόν έδωσε πλήθος πιστών που με κάθε ευκαιρία, όπως είπαν, βρίσκονται στην εκκλησία που τους ενώνει. Δεν μπορώ να περιγράψω τι τιμή είναι αυτή. Σαν δικό σας πατριάρχης ερχότανε, το ίδιο νιώθουμε και εμείς. Όπως ο 96χρονος Ζιράρ Βακιρτζιάν, που από τα 6 του χρόνια σε αυτό το ναό έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του συμμετέχοντας στα μυστήρια. Εγώ ήρθα 6 χρονών. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός. Και είμαι 96. Είστε περήφανος για την αρμενική καταγωγή σας? Μπορεί να μην είμαι σηκώντη τρίχαμε το ορνάτι. Το ίδιο και ο αδερφός του, Χωσέπ Βακιρτζιάν, που σήμερα με δάκρυα συγκίνηση στα μάτια παραβρέθηκε στη λειτουργία. Αυτή η εκκλησία έχει ολόκληρη ιστορία, 326 ετών και πλέον. Τους τελευταίους μήνες η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου αποτελεί και πάλι σταθερό σημείο θρησκευτικής λατρείας αλλά και σημείο συνάντησης των Ελληνοαρμενίων ή και των Αρμενίων της Κρήτης. Και αυτό λόγω της παρουσίας σταθερά πια στο νησί του Αρχιεπισκόπου Γεσνίκ, που είναι προκαθήμενος της Αρμενικής Εκκλησίας στο νησί και επέλεξε να βρίσκεται μόνιμα στο Ηράκλειο. Είναι η Άγια Τρίαντα σήμερα, όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, όπως και στην Ελληνική Εκκλησία, είναι την ίδια γιορτή, απλώς σήμερα έχουμε και ονομαστική γιορτή του Πατριάρχου των Αρμενίων Κωνσταντινούπολης. Και είναι μεγάλη τιμή για την εκκλησία μας, διότι ομολογουμένως εχθές έμαθα ότι είναι η μοναδική εκκλησία στην Ελλάδα που έχουν λειτουργήσει τρεις πατριάρχες. Σήμερα, κατά τη μεγάλη γιορτή για την Αρμενική Εκκλησία, που τιμάει δύο από τους πιο σημαντικούς της Αγίους, Σαχάκ και Μεσρόπ, το παρόν έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, που μίλησε με θερμά λόγια για την αρμενική παροικία και το στενό δέσιμο που υπάρχει. Έχουμε χρέος να εργαζόμαστε για την ενότητα. Αυτό δεν είναι έργο δικό μας βεβαίως, όσο είναι προπάντων του Θεού, του οποίου είμαστε συνεργοί όμως.